Εσένα ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή, Άγγελε, μέχρι τώρα? Βασικά η πιο σημαντική ήταν η οντισιόν, όταν μπήκα, σεφ. Ας αφήσουμε τις οντισιόν απ' έξω. Κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής. Νομίζω μετά τα πακετάκια που κέρδισα κι εγώ. Ναι. Μια πρώτη θέση. Αχα. Μια αρχηγία. Ωραία. Νομίζω ότι η χθεσινή. Ναι. Ήταν αρκετά σημαντική. Ήταν αρκετά σημαντική, σεφ. Κύριε Στάκαμαν. Γιατί με λες Στάκαμαν? Τι? Αφού γουστάρεις Στάκαμαν. Γιατί παντού βάζεις Στάκα. Ας πω, εδώ βάλεις πολύ Στάκα. Δύο-τρεις φορές. Δύο-τρεις φορές έχω βάλει. Ωραία, εντάξει. Το παίρνω πίσω. Η πιο σημαντική στιγμή ήταν όταν μπήκα στο πάντρι και άνοιξα το ψυγείο και είδα ότι έχει Στάκα. Ήθελα και ρώταγα πώ θα τα έλεγες. Η πιο σημαντική στιγμή. Νομίζω είναι που μπήκε ο Μορφής στο διαγωνισμό και απέκτησε ενδιαφέρον τη ζωή. Μόλις είδα αυτόν τον άνθρωπο, κλείδωσα εγώ, λέω νάτο. Και βαριόμουν. Δεν είχαν περάσει πολλές μέρες. Λέω, ωραία, γίναμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, τώρα ζούμε τον έρωτά μας με τον Γιώργο. Σε μερικούς μήνες παίζει να είμαστε χέρι-χέρι στο Ηλιοβασίλειο, να βγάζουμε καμιά σέλφι, να γράφουμε κάτω εδώ με τον καλύτερο. Οπότε, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Κύριε Πορφύρη. Η πιο σημαντική μέρα ήταν όταν πήγα στη Σπάρτη. Ναι. Και γνώρισα την ρεσεψιονίστη. Και γνώρισες. Α, δεν το ξέρεις αυτό, σεφ. Τι, για πείτε μου λίγο κουτσομπολιό. Με τον ερωτιάρι εδώ πέρα, ειδήλια παντού. Μη μας βγάλεις εξωτερική. Έπαιξε με την ρεσεψιονίστη. Έχει πάρει αυτά τηλέφωνα. Τρέξτε, κορίτσια, έρχεται ο Γιώργος. Ήταν ο Μπάρκουλης και ο Γιώργος, ο Πορφύρης. Παιδιά, πρέπει να σας πω, μετά από πόσους μήνες είμαστε παρέα. Πέντε. Κοντά πέντε, σεφ. Είμαστε κοντά πέντε μήνες. Σας έχει συγχαθεί το μέσα μου. Εντάξει. Πάμε να χειροκρότημα για τους κάτω.